Διοργανώνουμε τη σημερινή μας εκδήλωση σήμερα ως επιστέγασμα της εξάμηνης προσπάθειας της οργάνωσής μας από τον Γενάρη ως τον Ιούνιο του 2022, στη διάρκεια της οποίας όλες οι οργανώσεις της ΚΝΕ στην Αττική συζητήσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε καμπάνια για την αύξηση της κυκλοφορίας του περιοδικού της ΚΝΕ στην νεολαία της Αττικής. Συζητήσαμε αρκετές φορές στις οργανώσεις μας για την πορεία διακίνησης του οδηγητή, την αξιοποίησή του από τα στελέχη και τα μέλη της ΚΝΕ, την προσπάθεια να φτάσει σε πιο πολλούς χώρους, στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις σχολές κατάρτισης, τις εργατικές λαϊκές γειτονιές της Αττικής. Σε αυτό το διάστημα μας απασχόλησε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε ο οδηγητής να συμπεριλάβει στις σελίδες του ακόμα περισσότερες ανταποκρίσεις από μεγάλες μάχες που έδωσε η νεολαία με την καθοριστική συμβολή της ΚΝΕ στην Αττική, συνελεύσεις και κινητοποίηση μαθητών και φοιτητών, μάχες αρχαιρεσιών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο πλάι του κόμματός μας, περιοδίες και εξορμήσεις για να φτάσουν σε πιο πολλούς νέους και νέες, η διεκδίκηση των σωματείων, των συλλόγων, των μαζικών φορέων της νεολαίας. Μας απασχόλησε πώς θα αποτυπωθεί στις σελίδες του οδηγητή η προσπάθεια της οργάνωσης περιοχής Αττικής να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πολιτιστικών στεκιών της ΚΝΕ, ικανό να δώσουν διέξοδο στην νεανική καλλιτεχνική δημιουργία, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας, με τα στέκια στην Αθήνα, στον Πειραιά, το Μενίδη και την Κεσαριανή. Μας απασχόλησε πώς θα αξιοποιηθεί ο οδηγητής στη μεγάλη πολιτική δραστηριότητα που οργανώσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και μέρες με τα δεκάδες μαθητικά φεστιβάλ, τα φοιτητικά φεστιβάλ, το φεστιβάλ του Πειραιά και των κλαδικών οργανώσεων, μεθαύριο το φεστιβάλ της Στομαϊκής Οργάνωσης Καλλιτεχνών και φυσικά πώς θα φτάσει σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ η ύλη του οδηγητή μπροστά στην αντιπεριαλιστική μας κατασκήνωση που ξεκινάει σε 6 μέρες στις Νιές του Βόλου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καταφέραμε αυτό το εξάμηνο να αυξήσουμε την κυκλοφορία του οδηγητή πάνω από 1000 φύλλα. Αυτό μας χαροποιεί και κυρίως μας δίνει τις μεγάλες αναξιοποιητές δυνατότητες που έχουμε, αν δουλέψουμε με σχέδιο, αν μπουν σε αυτή τη μάχη όλα τα μέλη της ΚΝΕ και οι φίλοι της ΚΝΕ στην Αττική, στην κάθε οργάνωση βάσης. Αυτή η άνοδος της διακίνησης του οδηγητή στην Αττική αυτό το εξάμηνο είναι η αρχή. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια και στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε ώστε να φτάσει η διακίνηση του οδηγητή εκεί που πρέπει, αρκετά πιο ψηλά από όσο είναι τώρα. Σε αυτή τη μάχη για τη διάδοση των θέσεων και της δράσης της ΚΝΕ δεν περισσεύει κανείς. Όπως κανείς από τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην διαβάζει ολόκληρο τον οδηγητή μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο του κάθε μήνα που κυκλοφορεί. Άλλωστε, η συμβολή του περιοδικού μας στην άνοδο του ιδεολογικού και πολιτικού επίπεδου των μελών και φίλων της ΚΝΕ, στην επαφή ακόμα και ως πρώτη γνωριμία για χιλιάδες αγωνιστές με την επιστημονική κοσμοθεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού, στον πολιτικό εξοπλισμό όλων μας, ώστε να ανταπεξερχόμαστε στην καθημερινή μάχη για τη διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών μέσα στην νεολαία, σε διαρκή σύγκρουση με την κυρίαρχιαστική ιδεολογία και τον οπορτουνισμό, αυτή η συμβολή του οδηγητή είναι αδιαμφισβήτητη. Πόσο μάλλον σήμερα, σε συνθήκες επικίνδυνης όξυνσης των ανταγωνισμών των υπεριαλιστών, κλιμάκωσης του πολέμου και πιθανής γενίκευσής του, σε περίοδο πολεμικής προετοιμασίας των υπεριαλιστικών υπερδυνάμεων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και της Κίνας, η άνοδος της μελέτης και ευάθυνσης όλων μας για την κατανόηση των αιτιών αυτών των εξελίξεων είναι απαραίτητη. Και ο οδηγητής μας δίνει τέτοιες πολλές αφορμές μέσα από την ύλη και την αρθρογραφία του. Φίλες και φίλοι, επιλέξαμε επίσης η σημερινή εκδήλωση να πραγματοποιηθεί σε αυτό το χώρο για ακόμα ένα σημαντικό λόγο. Είναι πλέον διαθέσιμο για όλους τους επισκέπτες του Επιμορφωτικού Κέντρου μετά από σημαντικές προσπάθειες που προηγήθηκαν το αρχείο των 54 χρόνων της ιστορικής διαδρομής του οδηγητή από το πρώτο φύλλο του στις 22 Σεπτέμβρη έως και σήμερα. 22 Σεπτέμβρη του 1968 έως σήμερα. Είναι πολύτιμο δηλαδή αρχαιακό υλικό για όποιον επιθυμεί να μελετήσει την ιστορία της πάλης της νεολαίας στη χώρα μας, να αναζητήσει τα νεανικά σκυρτήματα και τις μεγάλες μάχες στην πορεία και ιστορία της ίδιας της οργάνωσής μας, της επαναστατικής νεολαίας του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε όλα τα μέλη και φίλοι της ΚΝΕ στην Αττική να επισκεφτούν το χώρο, να περιηγηθούν, να τον γνωρίσουν. Στη σημερινή εκδήλωση, επιλέξαμε να φτιάξουμε ένα λιτό αναμνηστικό με ολόκληρο το ποίημα οδηγητής του μεγάλου δασκάλου και ποιητή του κόμματος και του λαού μας, Κώστα Βάρναλη, από το οποίο πήρε το όνομά του το όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Το ποίημα οδηγητής που περιλαμβάνεται στο έργο «Το φως που καίει» δημοσιοποιήθηκε πρώτη φορά το 1922, δηλαδή πριν 100 ακριβώς χρόνια. Παραμένει συγκλονιστικό, διδακτικό και πάνω απ' όλα επίκαιρο, γιατί δεν έχει αλλάξει η ιστορική εποχή μέσα στην οποία γράφτηκε. Εποχή του υπεριαλισμού, ανώτατου σταδίου ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, εποχή δηλαδή του περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Εποχή που κυοφορεί τους υπεριαλιστικούς κλονισμούς και τους κλονισμούς του υπεριαλισμού, όπως έλεγε ο Λένιν. Δηλαδή ο οδηγητής για τον οποίο γράφτηκε το ποίημα. Τέλος, επιλέξαμε συντρόφισσες και σύντροφοι στη σημερινή εκδήλωση να κάνουμε τη βράβευση των τριών πρωτοπόρων τομεακών οργανώσεων στη διακίνηση του οδηγητή για το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Για το κάθε βραβείο επιλέξαμε από ένα εξώφυλλο το διηγητή αυτού του εξαμήνου. Και ξεκινώντας, το πρώτο βραβείο απονέμεται στην Τομεακή Οργάνωση Βορειοδυτικής Αθήνας. Το δεύτερο βραβείο φυσικά απονέμεται στην Τομεακή Οργάνωση Μαθητείας Κατάρτισης. Και το τρίτο βραβείο στην Τομεακή Οργάνωση Βορείων Συνοικιών, που σήμερα μας φιλοξενεί στην έδρα της εδώ στο Χαλάνδρες.